Με το βλέμμα στραμμένο στην εκλογική αναμέτρηση του Μαΐου, ο επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης Ενωμένο Μαλεβίζη και οι υποψήφοι σύμβουλοι που θα συμμετέχουν στο ψηφοδέλτιο παρουσίασαν το όραμα του συνδυασμού για όλα τα θέματα που αφορούν την πόλη και τις ζωές των πολιτών. Δεν ασχοληθήκαμε ποτέ με την πολιτική, ούτε με την πρώτη και δεύτερη βαθμό αυτοδιοίκηση. Η αγάπη για τον τόπο, ένας τόπος ο οποίος αναπτύσσεται δυναμικά, ένας τόπος ο οποίος είναι στάσιμος πολλά χρόνια. Η ανησυχία μας λοιπόν για όλα αυτά τα οποία βλέπουμε μας οδηγεί στο να προσπαθήσουμε κι εμείς με μία ειλικρίνεια, καθαρότητα, δυναμισμό να προσφέρουμε εκείνο το οποίο θα παρουσιάσουμε στο ευρύτερο πρόγραμμά μας. Προτάσσοντας το καλό του τόπου, ο κύριος Καλέργης κάλεσε τους Μαλεβιζιώτες να ενεργοποιηθούν και να συμμετέχουν στη διαμόρφωση των αποφάσεων του Δήμου, στέλνοντας μήνυμα ενότητας. Επειδή ο Δήμος Μαλεβιζίου κατοικείται από κατοίκους από όλη την Κρήτη, τη δημιουργία σύσφυξης σχέσεων αυτών των ανθρώπων, να δημιουργήσουν μια ομοιογένεια, να προσπαθήσουμε μέσω του πολιτισμού να τους νιώσουμε ότι εδώ είναι η περιοχή την οποία γεννήθηκαν και όχι μόνο κατοικούν, αλλά να την αγαπήσουν όσο το αξίζει του τόπου αυτού. Ο επικεφαλής της παράταξης παρουσίασε τις προτεραιότητές του, αναφέροντας μεταξύ άλλων την αξιοποίηση του παραλιακού μετόπου, το ενεργειακό αλλά και τον πρωτογενή τομέα. Υπάρχουν ορισμένοι άξονες για μας με προτεραιότητα τον πολεοδομικό σχεδιασμό του Δήμου, ο οποίος είναι ο Δήμος ο οποίος έχει τα περισσότερα παράνομα σπίτια που υπάρχουν στην Ελλάδα. Αξιοποίηση του τουριστικού τομέα, ένας χώρος ο οποίος χρειάζεται πολλή εργασία, μελέτη. Ένας άλλος άξονας είναι ο ενεργειακός. Ο Μαλεβίζη είναι ο ενεργειακός κόμβος Κρήτης. Αναφερόμενος στους Μαλεβιζιώτες που συμμετέχουν στο ψηφοδέλτιο της παράταξης, αποκάλυψε ότι έχει ήδη βρει τους υπόλοιπους υποψηφίους.